Αυτό είναι το γεωτρύπανο που βανδάλισαν άγνωστοι στο Δήμο Βιάνου, βάζοντας φρένο στις εργασίες ανόρυξης γεωτρήσεων. Δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε μια πράξη βαρβαρότητα, μια βίαιη εγκληματική ενέργεια στην προσπάθειά μας να βρούμε νερό, προκειμένου να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή, τους αγρότες μας. Η Βιάνος υποφέρει από τη λειψιδρία. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με δικά μας έσοδα προγραμματίσαμε την ανόρυξη 5 νέων γεωτρήσεων. Δυστυχώς το ξεκίνημα δεν πήγε καλά, αφού κάποιοι θεωρούν ότι το νερό είναι η ιδιωτική τους υπόθεση, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν το γεωτρύπανο το οποίο έκανε την ανόρυξη της γεώτρησης. Κάποιοι έχουν συμφέρον να μην γίνει η γεώτρηση που θα είναι για όλους τους πολίτες. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο ο Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος στέλνει το μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε αναγκαίες εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας, καθώς η κατάσταση είναι δραματική, με φόντο γεωτρήσεις που έχουν στερέψει από νερό. Θα συνεχίσουμε. Η Δημοτική Αρχή θα πράξει το έργο της προσόφερος του κοινωνικού συνόλου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και καλούμε την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στην δικαιοσύνη, όπως πρέπει να είναι. Το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό από όλους μας. Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και αυτό θα υπερασπιστούμε, δηλώνει ο Δήμαρχος Βιάνου, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πίσω από την πράξη βαρβαρότητας πιθανόν βρίσκονται άτομα που επιθυμούν να σταματήσουν την ανόρυξη της γεώτρησης. Επίσης έγραψαν και ένα σύνθημα πάνω στο μηχάνημα. Ναι, ένα σύνθημα το οποίο πραγματικά είναι τρομακτικό και μόνο στη σκέψη πως κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται. Το σύνθημα θα σας κάψουμε, ένα σύνθημα το οποίο από μόνο του υποδηλώνει εγκληματική πράξη.